Εμείς δεν θα μιλήσουμε πολύ για να ακούσετε τι έγινε όταν ακούστηκε το όνομα του Μιχάλη Ζαμπίδη. Διότι προσωπικά δεν το έχω ζήσει ποτέ μια τέτοια αποθέωση για έναν αθλητή που δεν προέρχεται από το χώρο του ποδοσφαίρου ή από το χώρο του μπάσκετ. Προέρχεται από το χώρο του kickboxing και καταλαβαίνετε τι μύθο, τι θρύλο μάλλον έχει δημιουργήσει γύρω από το όνομά του ο Iron Mike, ο Μιχάλης Ζαμπίδης. Και αδιαφεσβήτητος παγκόσμιος πρωταθλητής, ο Έλληνας superstar του παγκοσμίου kickboxing. Απλά ακούστε. Iron Mike Ζαμπίδη! Ακούστε τι γίνεται για να καταλάβετε τι σημαίνει αυτό το οποίο έχει χτίσει γύρω από το όνομά του ο Μιχάλης Ζαμπίδης. 11.000 κόσμος βρέθηκε στο Ειρήνης και Φιλίας και όρθιοι αποθεώνουν τον Έλληνα αθλητή. Ο Ζαμπίδης είναι στην έξοδο της Φυσούνας. Απολαύστε τον. Νομίζω ότι απολαμβάνει περισσότερο από τον καθένα αυτό που γίνεται στο Ειρήνης και Φιλίας. Είναι πρωτοφανές. Έχω την αίσθηση ότι και οι άνθρωποι της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, που δεν είναι Έλληνες βέβαια, θα πρέπει να μείναν με το στόμα ανοιχτό, Γιάννη, για το τι συνέβη. Όλοι το επιτέλειο. Στο Ειρήνης και Φιλίας εχθές, 11.000 κόσμος. Ο Δε Τούρκος, μάνατζερ, ο Τάρεξ Όλακ, ο οποίος έχει πάνω από 150 αθλητές, που φτιάχνει όλους τους αγώνες, Αυστραλία, Ιαπωνία κτλ. Κοίταγε γύρω-γύρω, εκστασιασμένος. Όπως πάντα, όπως πάντα. Το αξίζει αυτό, παιδί. Όπως πάντα, το σταυρό του πριν την είσοδο στο ring. Ο Μιχάλης Ζαμπίδης με τατουάζ στην ελληνική σημαία στο στήθος. Παγκόσμιος πρωταθλητής, 90 νοκάουτ. Θα το πω, αν και κάποιοι δυσαρεστήθηκαν, αλλά είναι ο διασημότερος επαγγελματίας Έλληνας αθλητής των πολεμικών τεχνών στον κόσμο.